Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και στη σημερινή εκπομπή. Σε λίγο θα είναι κοντά μας ο σκηνοθέτης Λεωνίδας Λοιζίδης για να μιλήσουμε για τη θεατρική του ομάδα που έχει έδρα τη Νέα Υόρκη. Λεωνίδα Λοιζίδη, σε καλωσορίζω και στην Κύπρο αλλά και στο Εντέχνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Μας παρακολουθείτε στην Αμερική. Σας παρακολουθούμε, βεβαίως. Είναι μια από τις εκπομπές που μας αρέσει και εμένα και τη σύζυγου μου και σας παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο εδρεύει στην Αμερική και ταξιδεύει όμως σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακριβώς. Έχεις φτιάξει μια θεατρική ομάδα εκεί στην Αμερική που παρουσιάζει έργα από αρχαίες τραγωδίες. Αυτό πώς ήταν ξεκίνησε αυτή η ιδέα η δική σου να κάνεις αυτή την ομάδα? Ξεκίνησε από την Ελλάδα στην αρχή, με θίασο από Αθήνα και ήταν σε δύο γλώσσες. Η μία ήταν η ελληνική που απευθυνόμαστε στην ομογένεια και ταυτόχρονα όσοι ήθελαν Αμερικάνοι να δουν την αρχαία τραγωδία με αγγλικούς υπέρτιτλους και ταυτόχρονα στα αγγλικά. Στη τρίτη χρονιά είδα ότι αυτό δεν βοηθούσε. Και αυτό που ζητούσε το αμερικάνικο κοινό και κατ' επέκταση οι ξένοι, ήθελαν στη γλώσσα τους. Άρα αναγκαστήκατε να μεταφράσετε τα έργα. Άρα αναγκάστηκα πλέον να ερμηνεύονται πλέον και στα αγγλικά, πλήρως δηλαδή, και να βρίσκω έμψυχο δυναμικών πλέον στη Νέα Υόρκη. Όπου πλέον έκανα έδρα τη Νέα Υόρκη και το έμψυχο δυναμικό μου δεν ήταν Ελλαδίτες ηθοποιοί. Άρα σε διευκόλυνε ουσιαστικά αυτό, γιατί αν κρίνουμε το δυναμικό που έχει από Ελλαδίτες ηθοποιούς η Νέα Υόρκη συγκριτικά με τους νεοερικές, τότε η επιλογή απόλυτα είναι καλύτερη. Δίκιο, Αλεξία μου. Περισσότερη. Πολύ περισσότερο και ικανότερη. Δηλαδή, καμιά φορά αναρωτιέται κανείς και λέει είναι ηθοποιός ένας ή στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Όχι ότι υστερούν, αλλά βλέπεις όταν κάνεις μια ακρόαση, όπως πολύ σωστά τοποθετήθηκες πριν και λέγοντάς μου ότι πολύ περισσότερο και ευρύ το φάσμα των ηθοποιών, βλέπεις ότι κάνουν ακροβατικά, τραγουδούν, χορεύουν, μιλούν 3-4 γλώσσες, κάνουν αυτοσχεδιασμό, είναι πλήρης ηθοποιοί. Και το έμψυχο δυναμικό που βρίσκει κανείς εκεί πλέον, γιατί στρέφονται οι καλύτεροι από όλες τις χώρες και έρχονται στη Νέα Υόρκη, όπου στόχος τους και όνειρό τους είναι να δείξουν δουλειά τους και να καταξιωθούν εκεί, γιατί εκεί είναι η Μέκκα του θεάτρου. Είναι πολύ πιο εύκολο σε μένα, είναι αλήθεια αυτό, και γι' αυτό στράφηκα εκεί, ότι το έμψυχο δυναμικό και περισσότερο και έχει αυτές τα στάνταρ και τις βάσεις που μπορεί να παρουσιαστεί μια αρχαία τραγωδία και με χορό και με τραγούδι και με αυτοσχεδιασμό και με την φόρμα αυτή την παραδοσιακή, γιατί όλες οι τραγωδίες που έχουμε παρουσιάσει ως τώρα τα τελευταία 6 χρόνια, όπως πολύ σωστά προανέφερες, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο, σε 37 πόλεις της Αμερικής, με βάση μας τα πανεπιστήμια. Δηλαδή παίζουμε και στο Harvard, στο Yale, στο Columbia, στο New York University, στη Φλόριδα, στην Καλιφόρνια, στο Σικάγο, στη Νέα Ορλεάνη. Σε 37 πολιτείες της Αμερικής, αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε παίξει και το κοινό μας είναι αμερικάνικο και όχι τόσο ομογενής πια, γιατί οι ομογενείς, παρόλα τα χρόνια που έχουν περάσει, ζητούν κάτι δικό μας περισσότερο. Θα προτιμούσαν κάτι κυπριακό, κάτι πιο ελαφρύ. Είναι οι πρώτοι ομογενείς που έφυγαν από την Κύπρο ή από την Ελλάδα. Τα παιδιά τους όμως, γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά ή ακόμη και εγγόνια ομογενών που δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα, άρα αυτούς έχουμε, γιατί τους προσφέραμε την αγγλική γλώσσα. Δεν ενδιέφερε αυτούς να ακούσουν τα ελληνικά παρακολουθώντας τους αγγλικούς υπέρτιτλους από πάνω. Ήταν απέτηση τους και έτσι σχεδιάστηκαν οι επόμενες παραγωγές μας να ερμηνεύονται πλέον από Αμερικάνους και όχι από Έλληνες που είχαν πρόβλημα προφοράς, άρθρωσης και ήθελαν να ακούγονται όλα τα αγγλικά σωστά. Ανεβάσατε Βάκχες, Τροάδες, Ορέστια, την Ελένη του Ευρυπίδη, Φυγένεια Εντάβρης. Ακριβώς. Φυγένεια Εντάβρης. Και τώρα δουλεύετε σε καινούριο έργο, καινούργια τραγωδία. Καινούργια τραγωδία δουλεύει φέτος και πέρσι η Αλεξία μου, η σύζυγός μου. Επίσης σκηνοθέτης. Επίσης σκηνοθέτης, ακριβώς. Πέρσι ανέλαβε αυτή για πρώτη φορά την Ελένη
του Ευρυπίδιου, που βραβεύθηκε και από τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Γυναικών Όλου του Κόσμου για τη σκηνοθεσία της. Φέτος ετοιμάζει την Ηλέκτρα, όπου θα ερμηνεύσει και την Ηλέκτρα και θα σκηνοθετήσει, και εγώ θα σταθώ στα χρέη babysitting, γιατί άργησα να κάνω. Γιατί είναι καινούργια μανούλα. Να σας ζήσει. Κοριτσάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοριτσάκι. Να σας ζήσει, να τη χαίρεστε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Βραβευθήκατε επίσης και από το Δήμο της Νέας Υόρκης. Βραβεύτηκα εγώ, ναι, από το Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, από... Έτσι να τα λέμε αυτά, γιατί έχουμε επιφανείς Κυπρίους που διαπρέπουν στον τομέα του στο εξωτερικό, και μια και έρχονται εδώ, να τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ήταν μεγάλη τιμή, από το Δήμαρχο της Νέας Υόρκης βραβεύτηκα για την σκηνοθεσία μου, και από την Κάρολ Μαλόνι, Κάβερμεν της Αμερικής, για τη σκηνοθεσία μου επίσης της Νέας Υόρκης. Πώς αντιδρούν οι ξένοι όταν βλέπουν τα νοήματα και τα μηνύματα που πάντα περιέχουν οι αρχαίες τραγωδίες, και πολύ διαχρονικά, μάλλον μονίμως σύγχρονα, να το θέσω έτσι. Ποια είναι η... Και έρχονται σε πρώτη επαφή, πιστεύω, αρκετοί ξένοι. Ποια είναι η πρώτη αντίδραση, σου λένε, τι λαμβάνεις? Η πρώτη αντίδραση τα πρώτα χρόνια που ξεκίνησαμε εκεί στη Νέα Υόρκη ήταν ότι τους ενδιέφερε πάρα πολύ, ήταν πλήρως γνώστες, τόσο πολύ που κάποιες από τις ερωτήσεις τους δυσκολευόμουν να τους απαντήσω. Ήταν γνώστες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, ήξεραν δηλαδή τι πάνε να πει Ευρυπίδης, Σοφοκλής, Αριστοφάνης και όλα αυτά. Μιλάς κυρίως στην Αμερική ή στην Ευρώπη, γιατί υπάρχει μια διαφορά? Αμερικής. Στην Αμερική. Αμερικής. Οι άνθρωποι του πνεύματος στην Αμερική είναι πλήρως κατευθυσμένοι. Δηλαδή ερχόντουσαν, παρακολουθούσαν την παράσταση και μετά το τέλος της παράστασης γινόταν διάλογος με τους θεατές μας. Αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με όλες τις παραστάσεις που γίνονται στη Νέα Υόρκη. Μετά το τέλος της παράστασης γίνεται διάλογος με τους θεατές, τι εισέπραξαν, τι δεν κατάλαβαν, και ερωτήσεις απαντήσεις. Και έβλεπα πόσο προετοιμασμένοι ερχόντουσαν, με homework που λέμε, εργασία από το σπίτι, για να μας υποβάλουν ερωτήσεις και απαντήσεις. Και κάτι που τους ενδιέφερε, όπως με ρώτησες πριν, είναι τους ενδιέφερε αυτό το κλασικό, αυτό που ίσως σε λίγους το μουσιακό. Στη Νέα Υόρκη ανεβαίνουν πάρα πολλές τραγωδίες μοντέρνες, μια εντελώς διαφορετική οπτική, με μαγιό, με πάμπες, πρωτοπορούν, μπαίνουν μέσα και κάνουν ό,τι θέλουν. Η διαφορά της δικής μας δουλειάς έως τώρα είναι ότι κρατάμε όσο μπορούμε με όποιες πληροφορίες αυτές, τις φόρμες αυτές. Και αυτό τους εντυπωσιάζει. Κρατούμε το κουστούμι, το παραδοσιακή μουσική, τη φόρμα της αρχαίας τραγωδίας, και προσπαθούμε να το κρατήσουμε και να το δώσουμε αυτό. Αυτό τους εντυπωσιάζει. Αυτό τους ενδιαφέρει και κάθονται πάνω σε αυτό και κάνουμε άπειρες ώρες κουβέντα. Έχουμε δημιουργήσει στα 6 χρόνια στη Νέα Υόρκη με αυτή τη φόρμα ένα fan club που μας ακολουθεί. Θέλει κάθε χρόνο, περιμένει να δει την καινούργια μας δουλειά, την καινούργια μας παράσταση. Στόχος μας είναι φυσικά να απλωθούμε και σε άλλες χώρες με την ομογένεια, ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τη δουλειά και ταυτόχρονα να πούμε στους ξένους ότι είμαστε εδώ, είμαστε με τον πολιτισμό, με αυτά που έχουμε κληρονομήσει από τους παππούδες μας. Αυτό που λέγεται Αριστοφάνης, Ευρυπίδης, αυτούς έχουμε, και δυστυχώς δεν είμαστε αυτό που αποφασίζουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας στο εξωτερικό, ότι είμαστε σε εισαγωγικά τα λαμόγια της Ευρώπης. Γιατί πολλοί τις τελευταίες ερωτήσεις που υπέβαλαν είναι ότι μια Καναδή, για παράδειγμα, είναι το κατά πόσο εγώ θα πάρω τη σύνταξή μου, ευθύνεστε εσείς, η Ελλάδα. Με αυτή την κρίση που περνάει και δεν θα πληρώσετε τα δάνεια σας, τις υποχρεώσεις σας, και είναι μια λυσίδα όλες οι οικονομίες και φοβούνται ότι αυτό... Άρα αυτό που αμαυρώνει το όνομα της Ελλάδος παγκοσμίως, έρχεται ο πολιτισμός της αντιστάθμισμα για να δείξει ότι υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος. Ακριβώς, όλα αυτά που μιλούμε σήμερα, όλες οι τέχνες, όλα αυτά που οι μετέπειτα συγγραφείς βασίστηκαν στους αρχαίους τραγικούς ποιητές. Δηλαδή ένα Σέξπιρ σήμερα που μιλάμε έχουν βασιστεί από αυτούς. Πολύ σωστά. Οπότε είναι κρίμα να θεωρούμε και να κατηγορούμε μια φυλή με ένα γεγονός, ένα συμβάν τέτοιο
που κατήντησαν στις μέρες μας ή κάποιοι πολιτικοί και κάποιες τράπεζες που δεν είναι να και μας αληθές. Έτσι. Επειδή μίλησε για το οικονομικό γίγνεσθε, εσείς οικονομικά πώς τα βγάζετε πέρα, γιατί ταξιδεύετε, πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο, παίρνετε κάποια επιχορήγηση? Έχουμε μια υποστήριξη από τις αρχές, από το Υπουργείο Πολιτισμού και Παιδείας της Κύπρου. Έχουμε την οικονομική βοήθεια από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Μιλάμε για 3.000 από το Υπουργείο Παιδείας, 5.000 από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, και από εκεί και έπειτα έχουμε την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, που αυτό δεν αποκωδικοποιείται σε χρήματα, αποκωδικοποιείται σε στήριξη. Σε στήριξη, δηλαδή όλες οι πρεσβείες, όλα τα προξενία, όλοι οι άνθρωποι μπορούν και προβάλλουν. Έχουμε επίσης δύο βασικούς συντελεστές, ανθρώπους που σε όλη αυτή την προσπάθεια μας που κάνουμε τόσα χρόνια, είναι ο συμπατριώτης μας και καταξιωμένος επιχειρηματίας στη Νέα Υόρκη, ο Νίκος Μούγιαρης, που βοηθά όλη αυτή την προσπάθεια με οικονομική βοήθεια, και ένας πολύ φίλος και φιλέλληνας Έλληνας που ζει στην Καλιφόρνια, ο Τζέρι Ράγκλερ, που βοηθά στο να μπορέσουμε να παρουσιάζουμε όλες αυτές τις προσπάθειες. Το αν κάτι δεν πάει καλά, επισέρχεται ο Λεωνίδας ο Λοϊζίδης και βοηθά όλη αυτή την προσπάθεια. Θέλω να πιστεύω όμως ότι από εδώ και στο εξής η δουλειά από μόνη της μπορεί και φέρνει, ως προς το να μην μπαίνουμε μέσα. Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα και χάθηκαν δύο διαμερίσματα για να μπορέσει αυτή. Προσωπικό κόστος, λοιπόν. Προσωπικό κόστος. Χρειάστηκε να ρευστοποιήσω δύο διαμερίσματα εδώ στη Λευκοσία για να μπορέσει να στηθεί αυτό το πράγμα. Λεωνίδα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Μπράβο για ό,τι κάνετε και στην Αμερική, γιατί πρέπει να τα λέμε, πρέπει να φτάνουν στο κυπριακό κοινό ότι οι Κύπροι στηρίζουν τον ελληνικό πολιτισμό σε όλα τα επίπεδα και δουλεύουν και με προσωπικό κόστος πάνω σε αυτό. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω που με κάλεσες και θέλω να σου πω ότι δεν είναι οι μόνοι θεατές της εκπομπής σου, εγώ και η σύζυγός μου, είναι πάρα πολύ ομογενείς που σε παρακολουθούν. Να στείλουμε την αγάπη στη μας. Στη Νέα Υόρκη, να τους στείλεις την αγάπη του. Φτάνουν κάποια μηνύματα. Έτσι, εδώ. Σε παρακολουθούν, και αλήθεια στο λέω, γιατί υπάρχουν άνθρωποι αξιόλογοι και εκεί ομογενείς που μιλούν για την εκπομπή σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λεωνίδα μου. Εγώ ευχαριστώ πολύ.